Θα ταξιδέψουμε σε μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Κρήτης. Θα πάμε στα Χανιά, θα πάμε στο Δήμο Κισάμου με τον τουριστικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής μέχρι και αυτή την ώρα να έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Συνδεόμαστε με την περιοχή, θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού στο Δήμο Κισάμου, τον κύριο Αντώνη Σταθόπουλε. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πού βρίσκεστε, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα. Βλέπουμε και μια γαλάζια σημαία από πίσω σας. Μία από τις πολλές βέβαια, για τις οποίες τιμήθηκε ξεχωριστά ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή. Όντως, βρισκόμαστε στην παραλία του Μαύρου Μόλου, στην Κισάμου, που είναι μέσα στην πόλη της Κισάμου και είναι από τις αναγνωρισμένες παραλίες που έχουμε. Δεν είναι ιδιαίτερος γνωστή, διότι όπως γνωρίζετε έχουμε τις παραλίες Μπάλο, Φαλάσσενα, Γελαφονήσι, οι οποίες είναι οι δημοφιλέστερες στην περιοχή, αλλά και συγκεκριμένη είναι μια πάρα πολύ ωραία παραλία και ίσως από τις ωραιότερες του βόρειου άξονα της Κρήτης. Παρά την κρίση, παρά την αβεβαιότητα, το κλίμα στο Δήμο σας, ελέω και του σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής, είναι θετικό, παρά τα όποια προβλήματα. Έτσι, πράγματι. Εγώ να κάνω μια, να το πούμε σαν ιστορική αναδρομή. Πέρυσι, με την πρωτόγνωρη κατάσταση που ζήσαμε, με την υγειονομική κρίση, η Κίσαμος έδειξε τη δυναμική της. Και για τον 1,5 μήνα που ουσιαστικά διήρκησε η τουριστική σεζόν, είχαμε πιάσει μια πληρότητα κοντά και στο 80%, ειδικά τον Αύγουστο, πέρυσι. Που όπως γνωρίζετε άλλες περιοχές της Ελλάδος αλλά και της Κρήτης είχαν μεγάλο πρόβλημα. Ίσως αυτό να βοήθησε ότι η Κίσαμος δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη τουριστικά όσον αφορά τις τουριστικές μονάδες. Έχουμε μικρότερα καταλήμματα, τα προτίμησε ο κόσμος, κινήθηκε περισσότερο ο εγχώριος τουρισμός προς εμάς. Ίσως να είναι ένα από τους λόγους. Ίσως και οι προορισμοί που έχουμε. Όντως, όταν κάποιος επισκέπτεται την Κρήτη, σκέφτεται ότι θα. Θέλω να επισκεφτώ τον Μπάλο, το Ελαφωνής και τα Φαλάσσενα όπως προαναφέραμε. Σίγουρα αυτό έδειξε τη δυναμική μας και φέτος είμαστε αρκετά αισιόδοξοι και έχει δείξει κιόλας η φετινή σεζόν ότι θα πάμε αρκετά καλά εάν δεν έχουμε κάποιο ευτράπελο όσον αφορά. Ακριβώς. Ο σχεδιασμός σας, τι στοχεύει, πού στοχεύει για το επόμενο χρονικό διάστημα? Ο σχεδιασμός μας, εμείς σαν. Να το πούμε, τουριστική επιτροπή του Δήμου, έχουμε κάνει και μία στροφή στον εγχώριο τουρισμό. Έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα προώθησης εντός Κρήτη, διότι θεωρώ η Κρήτη είναι ωραία. Όπως σκέφτεται κάποιος στην Ανατολική Κρήτη, το ίδιο σκέφτεται και στη Δυτική. Όταν έχεις ένα τρίμερο και θες κάπου να πας, να περάσεις καλά και να χαλαρώσεις, θα σκεφτείς την άλλη πλευρά. Εμείς της Δυτικής Κρήτης, το τρίμερό μας θα το περάσουμε στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σιτία, στην Ιδράπετρα. Το ίδιο σκέφτονται και οι υπόλοιποι. Από την Ανατολική Κρήτη σκέφτονται να έρθουν προς τα Δυτικά. Οπότε κάνουμε μια τέτοια κίνηση να προωθήσουμε την Κίσαμο ως προορισμό στην άλλη πλευρά της Κρήτης. Και να κερδίσετε από τον εσωτερικό τουρισμό, όχι μόνο από τους κριτικούς, θα προσθέσω εγώ, κύριε Σταθόπουλε, αλλά γενικότερα από τους Έλληνες που έρχονται στην Κρήτη από άλλες περιοχές της χώρας. Πόσο έχουν στηρίξει μέχρι και σήμερα οι Έλληνες? Η Κίσαμος παραδοσιακά έχει πολλούς Έλληνες τουρίστες γενικά. Και φαίνεται αυτό. Κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες επισκέπτες και έχουμε πετύχει να έχουμε επαναληπτικότητα, όχι μόνο βέβαια στους Έλληνες, αλλά και στους ξένους επισκέπτες. Τα τελευταία 20 χρόνια βλέπουμε άτομα τα οποία μας επισκέπτονται και έχουμε γίνει ουσιαστικά η δεύτερη τους πατρίδα, να το πούμε. Η καλοκαιρινή πατρίδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ίσως είναι και οι φιλόξενοι συμπολίτες μου που τους κάνουν και αισθάνονται ευχάριστα. Και οι όμορφες περιοχές φυσικά. Να περάσουμε τώρα από τον εσωτερικό τουρισμό. Να περάσουμε λίγο στις ξένες αγορές που έχουν στηρίξει την περιοχή σας. Ναι, βέβαια, θα σας πω. Όπως και έχω καθημερινή ενημέρωση από τον πρόεδρο των τουριστικών καταλυμάτων εδώ στην Κίσαμο, τον κύριο Βερναδάκη, η αλήθεια είναι οι κρατήσεις στο ξεκίνημα της σεζόν, και όταν λέω ξεκίνημα της σεζόν,
όπως γνωρίζετε, οι ξένοι επισκέπτες ξεκινάνε ουσιαστικά τις κρατήσεις τους μέσα στο χειμώνα. Αυτές, όπως γνωρίζετε, δεν υπήρχαν. Και κάποιες που υπήρχαν με κλεισίματα Μάιο και Ιούνιο, πάρα πολλές είχαν ακυρωθεί. Ο Ιούνιος ήταν ένας μήνας ο οποίος ξεκίνησε ουσιαστικά μετά τις 10 του μηνός. Υπήρχε μια κινητικότητα και από τα τέλη Ιουνίου όμως υπάρχει ραγδαία αύξηση κρατήσεις για τα μέσα Ιούλη, ναι, και μέχρι και τα τέλη Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ξενοδοχεία που έχουν πάνω από 80% πληρότητα στην Κλίσανη. Μάλιστα. Ένα πολύ αισιόδοξο, ένα πολύ θετικό δεδομένο. Μιλήσατε για τέλη Σεπτέμβρη. Ρεαλιστικός ο σχεδιασμός που έχει ως επίκεντρο την επέκταση της σεζόν? Στηρίζεστε σε μια επέκταση της τουριστικής σεζόν στην Κλίσανη? Αν θέλουμε να μιλάμε για στόχους, δεν θα έπρεπε να το συζητάμε για τη φετινή σεζόν. Θα έπρεπε να μιλάμε για μια σεζόν χωρίς κορονοϊό. Ο στόχος μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα είναι κάτι πολύ αισιόδοξο. Αν μιλούσαμε για μια περίοδο χωρίς αυτή την υγειονομική κρίση, θα θέλαμε να πήγαινε μέχρι μέσα Νοέμβρη. Όπως φαντάζομαι αυτός είναι και ο στόχος και του ΕΟΤ και της περιφέρειας Κρήτης. Η αύξηση της τουριστικής περίοδου μέχρι και τα μέσα Νοέμβρη. Τι ξεχωριστό έχει η περιοχή σας? Να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση και την απάντηση από εσάς. Με αυτή την ερώτηση. Μπράβο. Ίσως είμαστε γνωστοί, όπως είπαμε, μόνο για τις τρεις δημοφιλείς παραλίες που έχουμε. Αυτό όμως είναι λάθος, διότι η Κλίσανος είναι πραγματικά μια περιοχή που μπορεί να προσφέρει μια ολιστική τουριστική εμπειρία για τον επισκέπτη. Έχουμε πλούσια ενδοχώρα, όμορφα χωριά. Όποιος είναι λάτρης του περιπατητικού τουρισμού, έχουμε ωραίες περιπατητικές διαδρομές. Μάλιστα, τώρα τον τελευταίο μήνα ήρθε και η εταιρεία Path of Greece και θα έχουμε σύντομα μία μελέτη οργανωμένη και ολοκληρωμένη για τα μονοπάτια της Κλίσανης. Έχουμε την πόλη της Κλίσανης, η οποία τα βράδια είναι μία περιοχή στην οποία μπορεί κάποιος να χαλαρώσει, να απολαύσει τον ποτό του, να επισκεφτεί τα εστιατόρια. Το σημαντικό είναι ότι παρόλο που είμαστε τουριστικός προορισμός, θεωρώ πως η Κλίσανος δεν είναι τουριστική στην εκμετάλλευση του επισκέπτη. Θα δείτε δηλαδή παντού, είτε είναι εστιατόρια, είτε είναι καφετέριες, θα δείτε μαζί και τον επισκέπτη και τον ντόπιο, που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ποιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Και καλές τιμές, κύριε Σταθόπουλε, από ό,τι έχω ενημερωθεί. Καλά τουριστικά πακέτα. Αυτό είναι σίγουρο και ειδικά φέτος που όλοι προσπαθούν να ρίξουν τις τιμές έτσι ώστε να αυξηθεί και η ζήτηση και να υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα. Μάλιστα. Κύριε Σταθόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό υπόλοιπο του τουριστική σεζόν και πολύ περίοδου. Καλή συνέχεια και ελπίζουμε να σας δούμε και από κοντά στην περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.